Ακούσαμε και θα ακούσουμε κι άλλα αυτό το τριήμερο στην προσπάθεια να γίνουν το άσπρο μαύρο. Όμως, ο λαός λέει ένα πράγμα. Μάλλον έλεγε παλιότερα ότι όποιος δεν πάντρεψε κορίτσι και δεν έφτιαξε σπίτι, δεν ξέρει τι θα πει βάσανο. Τα τελευταία όμως κάμποσα χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Τώρα λέμε άλλο. Λέμε όποιος δεν σπούδασε παιδιά, δεν ξέρει από βάσανα. Γιατί? Για τη λαϊκή οικογένεια, τις σπουδές των παιδιών σας τις κάνατε βάσανο των παιδιών της. Όλοι σας, όσοι κυβερνήσατε, όλοι έχετε βάλει το λιθαράκι σας, με πρώτη και καλύτερη φυσικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τώρα το πάει ακόμα παραπέρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλοι ευθύνεστε, γιατί όλοι έχετε φροντίσει με διάφορες προβάσεις, χρόνο με το χρόνο, να μεγαλώνει η υποχρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, να υποστελεχώνονται τα τμήματα από προσωπικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό. Όλοι σας επίσης έχετε φροντίσει να είναι στα κακά της, στα χάλια φοιτητικές εστίες, όπου υπάρχουν, με πολλές από αυτές να είναι ακόμα και επικίνδυνες. Με τη σύντηση των παιδιών να υποβαθμίζεται λόγω έλλειψης χρημάτων. Με δύο λόγια, όλοι σας φροντίσατε να βάζει το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη, να ξύνει τον πάτο του βαρελιού, όπως αρέσκεται να λέει ο Πρωθυπουργός, η λαϊκή οικογένεια. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Ή μήπως είναι ψέματα ότι οι λαϊκές οικογένειες ματώνουν, μετράνε και κάθε μέρα και το τελευταίο ευρώ για να πληρώσουν τα φροντιστήρια όταν τα παιδιά είναι μαθητές, γιατί αυτό το σχολείο έχετε φτιάξει, και όταν περάσουν στο πανεπιστήμιο να πληρώνουν τα πανάκριβα ενίκια, το φαγητό, τις μετακινήσεις, τα συγκράματα και πάει λέγοντας, δηλαδή ένα μισθό το μήνα? Ή μήπως είναι ψέματα ότι πολλά παιδιά που με μεγάλο αγώνα κατάφεραν να περάσουν τελικά δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί που θέλουν, γιατί είναι σε άλλη πόλη και οι οικογένειές τους δεν τα βγάζουν πέρα? Ή μήπως δεν ξέρετε ότι χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες παράλληλα με τις σπουδές αναγκάζονται να δουλεύουν, με αποτέλεσμα οι σπουδές και το πτυχίο να πάνε πίσω? Βεβαίως η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη για όλα αυτά. Και φυσικά για το νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή όμως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα που ορκίζεστε στο Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καπιταλισμού, που για τη δική του στρατηγική φυσικά είναι το νομοσχέδιο, αυτή υπηρετεί, που μπορεί υποκριτικά και για αντιπολιτευτικούς λόγους σήμερα εδώ να είστε αντίθετοι, όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα περί Χάρβαρντ, και βεβαίως δεν θυμάμαι να είχε ψελίσει κανείς τίποτα τότε, ούτε από τους κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς σήμερα, ούτε φυσικά μπορούμε να προσπεράσουμε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που και σήμερα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λένε ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, λέει ο ένας. Το πρόβλημα δεν είναι τα δίδακτρα, αν χρειαστεί, γιατί όχι, λέει ο άλλος. Δηλαδή ουσιαστικά γίνονται λαγοί. Ούτε φυσικά δεν ξέρουμε ότι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το έχετε πει και εδώ εξάλλου και χθες και σήμερα, είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 και φυσικά η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κατανοητά όλα αυτά. Εδώ πετάμε την μπάλα στην κερκίδα, την πετάτε μάλλον. Ευρωεκλογές έχουμε, θα πείτε κι άλλα για ψήφους. Κατανοητό. Φυσικά, όλα αυτά δεν τα λέω γιατί έχω την ελπίδα ότι κάποιοι από εδώ μέσα ενδεχομένως μπορεί και να ευαισθητοποιηθούν. Όχι, δεν έχω καμία τέτοια αυταπάτη. Τα λέω επειδή έχω το πλεονέκτημα να τα πω από εδώ, από αυτό το βήμα, που θα θέλαν να σας τα πούνε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενων. Ανθρώπων μεροκαματιάριδων, βιοπαλαιστών που μάτωσαν, που ματώνουν, που σπούδασαν, που σπουδάζουν ή προετοιμάζονται να σπουδάσουν παιδιά, με την ελπίδα ότι αυτά θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ και κύριοι της κυβέρνησης, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά σας τα είπαν. Μπορεί να μην σας τα είπαν από εδώ, τα λένε μόνο οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά σας τα είπανε και θα σας τα ξαναπούν. Για την ακρίβεια, σας τα φώναξαν. Άλλο αν κάνετε εσείς ότι δεν ακούτε. Σας τα φώναξαν προχθές στην απεργία, στις 28 του μήνα, σε 75 πόλεις, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, φοιτητές, μαθητές, αγρότες, επαγγελματίες, βιοπαλαιστές, συνταξιούχοι. Για την ακρίβεια, το κάνουν δύο μήνες τώρα οι φοιτητές. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και λένε ένα πράγμα. Αποκλειστικά δημόσια, πραγματικά δωρεάν παιδεία για όλους. Όχι στο ταξικό, όχι στο άδικο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και φυσικά
Όσο και αν προσπαθείτε με διάφορες λεξούλες να κάνετε το μαύρο άσπρο, δεν μπορέσατε να κερδίσετε τη λαϊκή συνένεση. Είστε μόνοι σας, μόνοι με τους συνοδοιπόρους σας. Συνοδοιπόρους που ορκίζονται στο Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Γιατί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να πληρώνουν οι φοιτητές τα προπτυχιακά. Αυτό εξάλλου γίνεται στις 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο αν εσείς θεωρείτε ότι η χώρα μας είναι μια θλιβερή εξαίρεση το να μην πληρώνουν οι φοιτητές προπτυχιακά στα δημόσια πανεπιστήμια. Προσπαθείτε να πείσετε βέβαια ότι ενδιαφέρεστε για τα παιδιά που πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Αν πράγματι όμως ενδιαφέρεστε για την μόρφωση των παιδιών, αυτών των παιδιών, γιατί δεν καταργείτε τους άδικους κόφτες προς τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση? Γιατί δεν καταργείτε την ελάχιστη βάση εισαγωγής που εσείς ψήφισατε και βγάζει εκτός πανεπιστημίου χιλιάδες παιδιά και τα στέλνετε πελάτες? Γιατί δεν υιοθετείτε την πρόταση του ΚΚΕ να κρατάνε τα παιδιά τη βαθμολογία σε όσα μαθήματα θέλουν και να ξαναδίνουν την επόμενη χρονιά? Γιατί δεν παίρνετε μέτρα για να αναβαθμιστεί το δημόσιο σχολείο? Αυτό πραγματικά όμως σας ενδιαφέρει δεν είναι τα παιδιά που φεύγουν για να σπουδάσουν. Αν σας ενδιέφερα τα παιδιά που ξενιτεύονται, θα παίρνατε μέτρα και για τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ στα δημόσια πανεπιστήμια. Τα λεφτά που φεύγουν από τη χώρα σας ενδιαφέρουν, το λέτε και ξετσίποτα μάλιστα. Τα δίνουν που τα δίνουν, ας τα δίνουν εδώ τουλάχιστον στους ντόπιους επενδυτές και όχι στους ξένους. Εξάλλου, λέτε ότι θα συμβάλλει κιόλας στο 1% του ΑΕΠ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βέβαια, εμείς δεν λέμε. Απορρίπτοντας το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είμαστε απέναντι και στο εμπορευματοποιημένο δημόσιο πανεπιστήμιο που πληρώνουν οι φοιτητές πιστοποίησης με τα πτυχιακά, ενίκια και πάει λέγοντας. Απορρίπτουμε αυτό το νομοσχέδιο, διεκδικούμε όμως να μην λειτουργούν με ιδιωτικούς επιχειρηματικούς όρους και τα δημόσια, αλλά να είναι αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν και όχι μορφωτικές ανάγκες να υπολογίζονται σαν κόστος ή σαν νέο πεδίο κερδοφορίας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Απορρίπτουμε τα πανεπιστήμια που είναι υποστελεχωμένα. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μιας και προέρχομαι από εκεί, 30% έχουν μείωση στα μέλη της ΔΕΠ τα τελευταία 10 χρόνια, 50% υποχρηματοδότηση. Φέτος δεν βάλαν ούτε πετρέλαιο, το κάναμε και επίκαιρη ερώτηση πριν λίγο καιρό. Σε αυτιά μη ακουόντων, εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΗ, στα νερά, η σύντηση με το 50% από αυτά που χρειάζεται και καταλαβαίνει κανείς την ποιότητα του φαγητού. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν πανεπιστήμια που διαχωρίζουν μαθητές και φοιτητές ανάλογα με την τσέπη της κάθε οικογένειας. Αυτό ανήκει σε άλλες εποχές. Δεν είναι σύγχρονο. Σύγχρονο είναι το πανεπιστήμιο να είναι αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν. Σύγχρονο είναι οι σπουδές να δίνουν υψηλού επίπεδου γνώσης στους νέους επιστήμονες. Σύγχρονο είναι αυτές οι υψηλού επίπεδου γνώσης να εξασφαλίζουν δουλειά με δικαιώματα, με μόνο εφόδιο το πτυχίο. Και όχι το πτυχίο να είναι απλά ένα προσόν ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Σύγχρονο είναι το πανεπιστήμιο που μέσα από τις γνώσεις, την έρευνα, θα δίνει λύσεις στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και όχι στα θέλω του κάθε χρηματοδότη. Αυτά παλεύουν λοιπόν δύο μήνες τώρα οι φοιτητές, οι μαθητές, οι γονείς, η πανεπιστημιακή κοινότητα. Σε αυτά τα αιτήματα συσπηρώθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών που δεν νομιμοποίησαν όλα όσα με διάφορους τρόπους πλασάρατε για το δίθεν καλό τους. Και όχι μόνο δεν τα κατάπιανα μάσιτα, αλλά με τη μαζικότητα, με τις συλλογικές τους διαδικασίες που με όλους τους τρόπους προσπαθείτε να λερώσετε. Το λέω αυτό για τον κύριο Οικονόμου, έφυγε τώρα, αλλά πριν λίγο μας είπε διάφορα τέτοια. Μάλλον δεν είδε ο κύριος Οικονόμου τις φωτογραφίες και τα βίντεο πριν από τρεις μέρες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τα στελέχη και τα μέλη της ΔΑΠ, με τα μπραβιλίκια, με τα κράνη, με τους λωστούς και τα παλούκια να προσπαθούν να εικοβίσουν φοιτητές. Φυσικά δεν τους πέρασε, ούτε και πρόκειται να τους περάσει και φυσικά θα πάρουν και την απάντηση στις φοιτητικές εκλογές. Και να το ψηφίσετε λοιπόν το νομοσχέδιο κύριε της κυβέρνησης, το φοιτητικό, το μαθητικό, το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν πρόκειται να το νομιμοποιήσει. Δεν περάσατε και δεν πρόκειται να περάσετε αύριο. Αντίθετα, ο αγώνας θα δυναμώσει για το πραγματικά σύγχρονο πανεπιστήμιο και το πραγματικά νέο.
που θα είναι το αποκλειστικά δημόσιο και το δωρεάν πανεπιστήμιο για τα παιδιά του λαού. Με σύγχρονες κτηριακές υποδομές, με φοιτητικές εστίες, με εργαστήρια μπορούν να γίνουν και θα γίνουν. Το πανεπιστήμιο που οι γνώσεις των φοιτητών, οι έρευνές τους, τα επιτεύγματά τους θα μπαίνουν στη ζωή για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του ελληνικού λαού και όχι τις ανάγκες για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ΚΝΕ, δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε τους νέους, τις νέες των εργατικών λαϊκών οικογενειών για την μόρφωση και για τη ζωή που τους αξίζει.